Λοιπόν, καλημέρα, Άντζελα. Με τα τυρκουάζ. Και εσύ. Έμορφε, λαμπάδα, λαμπάδα. Ακούω και στο Μαρμαροκολόνα. Μπορείτε να διαλέξετε ό,τι θέλετε. Σας αφήνω. Τέλειο. Λοιπόν, σε ένα έντονο διάστημα που συνεχίζει να είναι, ξέραμε ότι ο Μάιος θα είναι πολύ έντονος. Έχουμε λοιπόν το διέμετρο που μπήκε να κάνει το πρώτο τετράγωνο με τον Πλούτονα στον υδροχό. Εδώ λοιπόν έχουμε μάχες εξουσίας, πολύ έντονες φιλοδοξίες. Έχουμε θέματα που τίθενται με την ηθική. Δίνει πολλές αιμονές. Μπορεί να θέλουμε αυτό που έχει ο άλλος πάρα πολύ. Έχει αρκετές υπόγειες διεργασίες. Έχει το να βλέπουμε τα τροτά μας η μία, αλλά να το βλέπουν και οι άλλοι. Το θέμα μας είναι ότι όλο αυτό είναι μια προσπάθεια γενικότερα, φτάνοντας μέχρι στις 28 περίπου Μαΐου, γιατί έχουμε και άλλα στη συνέχεια, να μην είμαστε έρμεο γενικά της μοίρας μας. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν θέλει υπομονή. Υπάρχουν και κάποια καλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν, αλλά όλο αυτό, ξέρετε, έχει μια ιδιαίτερη πίεση. Είναι στη μηδενική μοίρα. Άρα, όποιος έχει πλανήτες στη μηδενική μοίρα, ιδιαίτερα του σταθερού σταυρού, εκεί γίνεται όλος ο χαμός, ή που βρίσκεται μέσα στο δικό μας οροσκόπιο. Εγώ έχω πλανήτη στη μηδενική μου μοίρα. Την Αφροδίτη σου, αγάπη μου. Λέει κάτι για σταθερούς σταυρούς, κάτι για τέτοιο. Είναι Ταύρος, Λέων, Σκορπιός και Υδροχός. Και όπου πέφτει μέσα στο οροσκόπιο μας. Λοιπόν, κριάρια μου. Εδώ μιλάμε ότι έχουμε 7 σημεία μέσα στον Ταύρο να συμβαίνει. Πλανήτες, χαμός γίνεται. Άρα λοιπόν, πόσο πιο ισχυρές μπορεί να είναι οι επιθυμίες σας και πόσο πιο μεγάλες προσπάθειες είναι γενικότερα για να μπορέσετε να αποκτήσετε αυτό που θέλετε, να φέρετε μια σταθεροποίηση στη ζωή σας. Υπάρχει μια έντονη φιλοδοξία. Έχουμε και τις εκλήψεις στο δικό σας το ζώδιο, το ξέρουμε. Αλλά εδώ πέρα λοιπόν, αυτό το διάστημα μπορεί να βλέπετε κάποιες εμβόλυμους παράγοντες για να μην σας επιτρέπουν να φτάσετε στο στόχο σας, είτε είναι αυτό. Κάποιοι φίλοι, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν συντονίζονται γενικά με τη δική σας ηθική, τις δικές σας αξίες και οι συνθήκες εξωτερικές μπορεί να είναι έτσι. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια ανάγκη σεβασμού και στήριξης, την οποία καλείστε εσείς να τη διεκδικήσετε, να την απαιτήσετε και γενικά η συμπεριφορά σας και γενικά όλα τα έργα σας να είναι τέτοια ώστε να μπορέσετε να το κερδίσετε. Ταύροι μου, τα φώτα στραμμένα πάνω σας, ο χαμός στον Ταύρο και συνεχίζει αυτό το πράγμα. Εδώ λοιπόν σας φέρνει αντιμέτωπους με πάρα πολλές ευθύνες. Είναι, πέφτουν πολλά πράγματα επάνω σας. Είναι σαν όλοι να καταλαβαίνουν ότι εσείς μπορείτε να ανταπεξέλθετε και σας τα φορτώνουν. Από τη μία λοιπόν ισχύει όντως ότι μπορείτε να ανταπεξέλθετε και να τα καταφέρετε και επαγγελματικά και προσωπικά. Απ' την άλλη όμως, όλο αυτό μπορεί να σας πιέζει ιδιαίτερο. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν έχουμε μία έντονη ικανότητα διεκδίκησης και καταξίωσης και επίσης έχετε αυτή την ικανότητα να αντιμετωπίσετε το διάστημα αυτό στα ίσα, είτε άτομα εξουσίας ή κάποια έτσι μορφή σημαντική στη ζωή σας. Μπορεί να είναι η σύντροφός σας, μπορεί να είναι ένας γονέας ο οποίος μπορεί να σας πιέζει γενικά να έχει τις απαιτήσεις για τις οποίες συζητάμε. Δίδυμή μου λοιπόν, αυτό το παρασκήνιο συνεχίζει. Το παρασκήνιο αυτό πάντα δεν είναι κακό. Έχουμε πει ότι κλείνουν πάρα πολλοί κύκλοι και φυσικά σας φέρνει αντιμέτωπους με τη διαχείριση κάποιων συναισθημάτων. Ουσιαστικά εδώ πέρα υπάρχει μία βιασύνη να απαλλαγείτε από καταστάσεις οι οποίες έτσι δεν σας κάνουν να αισθάνεστε καλά θεωρείτε πως δεν είσαστε ευτυχισμένοι μέσα σε αυτήν την κατάσταση και επίσης υπάρχει μία βιασύνη για να αλλάξετε κατεύθυνση. Όμως ο δρόμος έτσι, του κλεισίματος και της ίωσης και της ίασης και θεραπείας συνεχίζει. Μετά τις 21 θα έρθει ο ήλιος στο δικό σας το ζώδιο, άρα τα πράγματα αρχίζουν και ανοίγουν. Καρκίνη μου, λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μια φοβερή αντίδραση σε οποιαδήποτε μορφή περιορισμού στους στόχους, στις φιλίες σας, στα σχέδιά σας. Αλλά από την άλλη, μπορεί να έρθετε και βγαίνει και αυτή η αντιμετώπιση με κάποιες φοβίες δεσμεύσεων ή ο φόβος ότι είναι πολύ ελεύθερα τα πράγματα και δεν μπορείτε να δεσμευτείτε. Όλο αυτό λοιπόν είναι λίγο συγκρουσιακό σε εσάς και καλείστε λοιπόν να μπορέσετε να το διαχειριστείτε. Επίσης, δεν αποκλείεται να υπάρξουν κάποιες συγκρούσεις μέσα στο φιλικό περιβάλλον ή κάποιες αλλαγές που θέλετε να κάνετε σε ομάδες, σε συλλόγους που μπορεί να βρίσκεστε, στους συνεργάτες τους οποίους έχετε κοντά σας ή φίλους οι οποίοι δεν σας στηρίζουν καθόλου και δεν σας κατανοούν. Λιοντάρια μου, στην κορυφή του οροσκοπίου σας γίνεται χαμούλης. Άρα εδώ μιλάμε για την μεγάλη ανάγκη ανάκτησης ελέγχου και τις φοβερές φιλοδοξίες που μπορεί να έχετε και αυτή την δύναμη την οποία αντιλαμβάνεστε ότι και κατέχετε και μπορείτε λοιπόν να την διεκδικήσετε. Το θέμα μας είναι, επειδή υπάρχει μία τάση υπερβολικών πιέσεων, ιδιαίτερα απέναντι στον εαυτό σας, δηλαδή μπορεί να είστε πάρα πολύ απαιτητικοί από τον εαυτό σας, κοιτάξτε να το καλμπάρετε λίγο αυτό και να εδραιώσετε σιγά σιγά τη θέση σας με τον τρόπο τον οποίο εσείς γνωρίζετε. Μάλιστα. Θέλω να σας πω, νέοι κανόνες, αυτό που ακολουθεί, σύμφωνα με τους δικούς σας όρους, αυτό είναι ο δρόμος σας.
Χαράξω την πορεία. Θα τον χαράξει. Λοιπόν. Ξεκινάω. Παρθένη μου, για εσά λοιπόν εδώ. Έχουμε μία αναπροσαρμογή προγράμματο. Η αλήθεια είναι ότι είσαστε άτομα τα οποία θέλετε να έχετε τον απόλυτο έλεγχο όλων των λεπτομεριών. Να ξέρετε ακριβώ τι συμβαίνει. Όλα δηλαδή έχετε ένα πρόγραμμα το οποίο θέλετε να πηγαίνει σύμφωνα με τι δικέ σα ρυθμίσει. Εδώ λοιπόν. Έρχεστε λίγο αντιμέτωποι με δεδομένα τα οποία αλλιώς μπορεί να τα είχατε φανταστεί, λίγο αλλάζουν στην πορεία. Λάχνει. Αυτό λοιπόν κάπως λίγο σας τρελαίνει, αλλά δεν θέλω να είσαστε απόλυτοι. Αν δηλαδή, ας πούμε, πάνε να κλείσετε μια συμφωνία. Και γενικά τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Δεν θέλω να είσαστε ούτε απότομοι, ούτε απόλυτοι. Λίγο μέσα από αυτό κάτι μπορείτε να μάθετε. Και επίσης είναι σαν να μην κλείνετε τις πόρτες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, πολύ περισσότερες σκέψεις από ό,τι χρειάζονται. Κάτι που ταλανίζει πολύ το μυαλό σας. Όμως κάποια από όλα αυτά, κάτι θέλω να σας πούνε κάπως σαν διαισθητικά και προσπαθήστε να κάνετε την επιλογή των σωστών θεμάτων στον οποίο χρειάζεται να ασχοληθείτε. Ζυγή μου, λοιπόν, για εσάς έχουμε πολύ σημαντικές αλλαγές στις προσωπικές σας προσδοκίες. Εδώ μιλάμε ότι έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί πλανήτες μέσα στον 8ο. Ψυχολογικό αυτόν οίκο, ο οποίος μπορεί είναι λίγο κόντρα με τη δική σας θέση. Αλλά σε κάθε περίπτωση μπορείτε να αναγνωρίσετε θέματα για τον εαυτό σας, για τις σχέσεις σας. Επίσης, μπορεί να βρείτε δρόμους νέους ώστε να απαλλαγείτε από χρέη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό με το θέμα των οικονομικών, αλλά και τις υποχρεώσεις οι οποίες σας έχουν φορτωθεί. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα δημιουργικό κομμάτι το οποίο μπορείτε να αναγνωρίσετε. Και φυσικά όλο αυτό χωρίς πάλι εσείς να πιέζετε τον εαυτό σας και την ψυχολογία σας. Σκορπιοί μου, απέναντί σας έχουν μαζευτεί όλοι οι πλανήτες στον Ταύρο, που μπορεί να είναι θετικό γιατί σας βγάζει έξω. Βλέπετε, γνωρίζετε, τα είπαμε και χθες, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο άνοιγμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ανάγκη εξισορρόπησης των οικογενειακών δεσμεύσεων, σχέσεων και των λοιπόν σχέσεων. Δηλαδή κάπως να μην επιτρέπετε γενικά να σας στραγγίζουν την ενέργεια. Προσπαθήστε λοιπόν να διαχωρίσετε το συναισθηματικό σας κομμάτι με αυτό της δουλειάς σας, της εργασίας σας, της κοινωνικότητάς σας. Και φυσικά εδώ πέρα μπορεί να δείτε και μία άλλη πλευρά των ανθρώπων, μία λίγο πιο υποστηρικτική. Και φυσικά αυτό σας κάνει να αναγνωρίζετε καλύτερα τους ανθρώπους με τους οποίους θέλετε να είσαστε μαζί. Όσον αφορά τις σχέσεις για κάποιους που μπορεί να ψάχνετε να βρείτε μία νέα σχέση στη ζωή σας, αυτό που θέλετε είναι δυνατούς ανθρώπους με μεγάλη εξουσία. Αυτό είναι που σας ελκύει περισσότερο αυτό το διάστημα. Τοξότες μου. Εδώ λοιπόν είναι μία όψη η οποία σας βοηθάει να κάνετε μία εμβάθυνση και αυτή η εμβάθυνση σας βοηθάει να κάνετε και καλύτερη επίλυση των όποιων προβληματικών θεμάτων μπορεί να αφορούν την καθημερινότητά σας ή ζητήματα που αφορούν την δουλειά σας, την εργασία σας και γενικά με συμφωνίες. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να φέρνει μία νευρικότητα, αλλά από την άλλη έχετε μία ισχυρή πειθό να μπορέσετε όχι να είσαστε τόσο άμεση, αλλά να πάτε λίγο από την πίσω πόρτα για να μπορέσετε λίγο να πιάσετε την ψυχολογία και μέσα από αυτό να μπορέσετε να πετύχετε αυτό που ακριβώς αναζητάτε. Εγώ καιρή μου, λοιπόν, πολύ θετικό απέναντί σας. Η αλήθεια είναι ότι για εσάς όλο αυτό γεμίζει πολύ τη ζωή σας με απολαύσεις. Αρχίζετε και ανεβαίνετε στη διάθεση, έχετε μεγαλύτερο πάθος, θέλετε να είσαστε πολύ πιο δημιουργικοί, μπορείτε να βρείτε ένα χόμπι, να κάνετε κάτι το οποίο σας φέρνει ευχαρίστηση και όλο αυτό να σας φέρει και χρήματα. Άρα λοιπόν μιλάμε για πολύ έντονες απολαύσεις αυτό το διάστημα και φυσικά για πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα μέσα από την αγάπη. Από την άλλη, φυσικά υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο να έχετε κάποιες κριτικές τάσεις. Ξέρετε, εγώ και ρίσαστε, εσείς θέλετε να γίνουν τα πράγματα με το δικό σας τρόπο, όπως επίσης αν υπάρξουν συγκρούσεις θα είναι μέσα από το κομμάτι της αποδοχής. Υδροχόη μου, ο Πλούτωνας είναι στο δικό σας το ζώδιο, έχουμε πει ότι πάρα πολλά πράγματα συμβαίνουν στον ιδιωτικό σας χώρο, την οικογένειά σας, προσωπικά ζητήματα, πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους κοντινούς σας ανθρώπους, άρα όλο αυτό λίγο μπορεί να σας πιέζει, αλλά από την άλλη έχετε μια πολύ μεγάλη ορμή και θέληση, η οποία χρειάζεται να τη βρείτε και να αποστασιοποιήσετε κι εσείς λίγο το συναίσθημα με την πρακτική πλευρά και το πού μπορείτε να βοηθήσετε. Γενικά είσαστε ασυμβίβαστοι και καλά κάνετε, γιατί είναι αυτό που θα μπορέσει να σας βοηθήσει να προχωρήσετε στη ζωή σας και να πετύχετε τόσο διαφορετικά πράγματα, αλλά και συγχρόνως διχασμένοι, το καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι το συνέστημα, είναι η κόντρα μεταξύ συναισθήματος και το πώς βλέπω ότι το σωστό είναι για μένα, είτε μέσα στην κομμάτι της εργασίας, είτε μέσα από τις σχέσεις μου. Και τέλος, για τους ηχθείς μας εδώ πέρα έχουμε μια πολύ μεγάλη ανάγκη απελευθέρωσης και λύτρωσης από κάποια μυστικά. Μπορεί να υπάρχουν κάποια μυστικά τα οποία λίγο σας
έτσι, σας πιέζουν ή γενικότερα οι άλλοι δεν μπορούν να σας εμπιστευτούν, ας πούμε, γιατί κάτι φαίνεται ότι κρύβεται. Αυτό λοιπόν μπορείτε να το βγάλετε, να εκφράσετε τις σκέψεις, να εκφράσετε τον πόνο σας, μπορείτε να εκφράσετε ό,τι σας ταλαιπωρεί. Επίσης, καλό θα ήταν να απαλλαγείτε, και γι' αυτό σας πιέζει η όψη του Δία με τον Πλούτονα, να απαλλαγείτε πάρα πολύ από τοξικές σκέψεις, οι οποίες μπορεί να κάνουν κακό και στην υγεία σας, αλλά και στις σχέσεις σας. Αυτά λοιπόν. Ήταν γρήγορα. Είναι να μην πάρει φόρα η Άννα. Λέει και πάρει φόρα, τρέχει. Τα λέει όλα μέσα σε 10 λεπτά.